ότι έλεγε ότι πριν 13 με 14 χρόνια ένας πολύ μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, σύγχρονος Άγιος, ο γέροντας Εφραίμης, ο Φιλοθεήτης, ο Αριζονίτης, είχε προβλέψει κατά τρόπο την άτο η μάστιγα του κορονοϊού. Υπάρχει αυτό το χρονικό διάστημα, υπάρχει στην εποχή μας, και είχε προβλέψει και το είχε φανερώσει σε κάποιους μοναχούς, σε κάποιους πατέρες, ότι... πώς θα το πω, πώς το είχε πει, ότι όσοι βάζουν τη μάσκα θα είναι σαν κλόουν. Και είχε πει επίσης ότι οι ιερείς που δεν θα βάλουν τη μάσκα στην εκκλησία θα λογιστούν από τον Θεό ως ομολογητές, ως ομολογητές, και ότι θα εμπιστευτούν τον Χριστό περισσότερο, αν θυμάμαι καλά. Εμείς εδώ πέρα, στο πρώτο ερώτημα, τι μπορούμε να κάνουμε, διότι υπάρχουν και κάποιες απόψεις επισκόπων που τους σεβόμαστε, τους αγαπάμε, την ευχή τους να έχουμε, αλλά μπορεί να μην είναι πολύ ορθόδοξοι, πάτερ μου. Και λίγο προβληματίζουμε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Θα σου πω, Βαλάντη μου, σου πω. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε πάνω σε κάποιες εικασίες, ότι είπε ο γέροντας Εφραίμ έτσι, κάποιος τον άκουσε να πει. Εγώ δεν τον άκουσα από τον γέροντα να πει έτσι, τόσες φορές που πήγα και τον είδα. Τι να πω τώρα, να πω ότι δεν το είπε, δεν ξέρω, αλλά κάθε φορά, σε κάθε δεδομένο που έχουμε μπροστά μας, η Εκκλησία η ίδια μας διδάσκει και μας κατευθύνει τι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, εγώ δεν κατακρίνω αυτούς που βάζουν μάσκα, ούτε κατακρίνω αυτούς που δεν βάζουν. Όμως να λέμε ότι είναι ομολογητής αυτός που δεν βάζει μάσκα και αυτός που βάζει δεν είναι ομολογητής, δεν συμφωνώ με αυτό το πράγμα, διότι υπάρχουν πολλοί αδελφοί μας οι οποίοι έχουν προβλήματα και έχουν μια ευαισθησία και βάζουν τη μάσκα για να προφυλάξουν και τους άλλους, όχι μόνο τον εαυτό τους, και για να μην σκανδαλίζουν τους αδελφούς τους. Να σου πω ένα παράδειγμα, όταν πάμε στον οδοντίατρο, ο οδοντίατρος δεν βάζει πάντα μάσκα. Δεν λέει θα με φυλάξει ο Χριστός. Όταν γίνεται χειρουργείο, οι χειρούργοι δεν βάζουν μάσκα. Φυσικό είναι, αφού κάνουν χειρουργείο πρέπει να προσέξουν τα μικρόβια. Και τώρα υπάρχει μια πανδημία, βάζει ο κόσμος τη μάσκα του. Εντάξει, ας τη βάλουν οι άνθρωποι αφού θέλουν να τη βάλουν και αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο ότι προφυλάγονται και ήδη προφυλάγουν και τους αδελφούς τους. Και είναι και κάτι το οποίο το επιβάλλει και η πολιτεία. Δεν βλέπω κάτι τομολογιακό σε αυτή την υπόθεση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ομολογητές αυτοί που βάζουν και δεν είναι ομολογητές αυτοί που δεν βάζουν. Εγώ δεν έβαλα ποτέ μου στην εκκλησία μάσκα, αλλά δεν το κάνω γιατί είμαι ομολογητής, αλλά το κάνω γιατί δεν μου χρειάζεται μέχρι στιγμή να βάλω μάσκα εκεί που στέκομαι εγώ. Δεν με πλησιάζει κανένας. Νομίζω ότι καλύτερα μην τα ανάγουμε όλα σε θέματα ομολογίας και να γινόμαστε ομολογητές τόσο εύκολα. Να προσέχουμε λίγο, Βαλάντη μου, να προσέχουμε. Ναι, πάτερ. Να σου πω και το επόμενο ερώτημα. Ναι. Αλλά δύο ερωτήσεις. Το επόμενο ερώτημα πάλι κάπως συσχετίζεται με το πρώτο. Ο Μητροπολίτης Μόσχου, ο πατέρας νεόφυτος, είχε πει ότι το ζήτημα της μάσκας δεν είναι μόνο υγειονομικό, αλλά είναι και δογματικό, είναι δηλαδή και θεολογικό, διότι όταν μπαίνουμε, και γι' αυτό από ό,τι έλεγε και στις παλύτερες ομιλίες, ευθύνονται περισσότερο επίσκοποι, διότι όταν εισερχόμαστε στο ναό, όταν γίνονται τα εγκαίνια του ναού, ο επίσκοπος μάλλον δεν ευλογεί το ναό, δεν κάνει κάτι, με κάτι σουγκάρια και τα λοιπά που τα σαβλώνει. Ασφαλώς. Και εκεί πέρα δεν έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος, που μέσα στην Αγία Τράπεζα βάζει τους Ευαγγελιστές. Ναι. Μα υπάρχουν και αδελφοί μας, πάτερ μου, να σας πω και το εξής, που αισθάνονται κατά αγώνα, με αγώνα, με όσο μπορούν να υπακούσουν τον πνευματικό, αισθάνονται λίγο την χάρη του Θεού μέσα, σαν παρηγοριά, σαν αγάπη, σαν πατέρας να είναι. Αισθάνονται μια... σαν καταράκτη, να προχωράει στην καρδιά τους και να μην σταματάει. Να έχει μια χαρά ένας άνθρωπος όταν μπαίνει στην εκκλησία. Αυτό
αφού υπάρχει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, μέσα στον Ιερό Ναό, ο Θεός τι ζητάει από μας? Λίγη πίστη ζητάει. Γιατί όμως να βάλουμε μάσκα? Και δεν το λέω ότι, δεν το λέω εγωιστικά, απλά το λέω ότι υπήρχε ο Άγιος Παΐσιος, ο Γέροντάς σας, ο Γέροντάς σας Ιωσήφου, το παιδί μας, και πολλοί Άγιοι που γνωρίσατε, όσους γνωρίσατε. Αυτοί οι άνθρωποι, θέλω να πω, αγωνίστηκαν πάρα πολύ σκληρά. Εντάξει, δεν μπορούμε να προσκυνήσουμε τώρα με τη μάσκα. Περίμενε να σου πω κάτι. Όταν είμαστε στο Γέροντα και αρρωστούσε κάποιος αδερφός και πάθαινε γρήπη, ο Γέροντας δεν τον άφηνε να έρχεται στην εκκλησία μαζί μας για να μην μας κολλήσει και τους υπόλοιπους. Του λέγε να μείνει στο κελί σου μέχρι να σου περάσει γρήπη. Και ο ίδιος όταν είχε γρήπη, καθόταν στο κελάκι του και δεν έβγαινε έξω. Για να μην μας κολλήσει εμάς. Δεν σημαίνει, παιδί μου, ότι καταργείται η αγιότητα του χώρου εάν μεταδοθεί μία νόσος. Σίγουρα δεν μεταδίδεται με τα Άγια Μυστήρια, δεν μεταδίδεται με τη Θεία Κοινωνία. Αλλά σε ένα χώρο που υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, έστω και αν είναι άγιος και ιερός ο χώρος, μπορεί να μεταδοθεί και μία ίωσης. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα εμείς να έχουμε την πίστη στον Χριστό μας, ότι και όταν μεταδοθεί, είτε στον ναό, είτε στον δρόμο, είτε στο σούπερ μάρκετ, όπου και αν είμαστε, ο Θεός παρακολουθά τη ζωή μας και θα μας δώσει την υπομονή και τη δύναμη να το διαχειριστούμε όσο μπορούμε καλύτερα, αν είναι θέλημα Θεού. Τώρα τόσοι άνθρωποι έφυγαν από κοντά μας, και ιερείς και μοναχοί, και γέροντες και γερόντισες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τους φύλαξε ο Θεός, παιδί μου? Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν πιστοί άνθρωποι? Σίγουρα ήταν πιστοί άνθρωποι. Ναι. Αλλά έτσι ο Θεός επέτρεψε. Να μην είμαστε απόλυτοι, να μην είμαστε απόλυτοι, Χρυσομοράντη μου. Ναι. Δεν καταργούμε την πίστη μας στον Άγιο Χώρο του Ιερού Ναού, εάν προσέξουμε, παιδί μου. Εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει στο Πιδάλιον ότι εάν κάποιος έχει μία μολυσματική νόσο, μία νίωση όπως την τωρινή, και το ξέρει και συναναστρέφεται με άλλους και μεταδώσει την νόσο και πεθάνει κάποιος από αυτούς, φέρει το επιτήμιο του φωνέως και δεν γίνεται ιερέας διότι μετέδωσε την μολυσματική νόσο. Δηλαδή σαν να κάνει φόνο ο άνθρωπος αυτός, γιατί δεν πρόσεξε. Το λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης στο Πιδάλιο. Ναι, το είχα ακούσει.